Καλημέρα σας. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τζιρόνι, πρώην αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος. Ο Γιάννης Τζιρόνι είναι από τους οικολόγους πράσινους και σε αυτή την προεκλογική εκκρατεία συνεργαζόμαστε με τους οικολόγους πράσινους. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να δούμε ποιο είναι το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Γιάννη Τζιρόνι. Και επίσης να δούμε και μια σειρά θέματα που απασχολούν και την περιφέρεια Πελοποννήσου, μιας και το αρνητικό σχεδιασμό που επιχειρήθηκε επί της θητείας του στο Υπουργείο ήταν το πιο σημαντικό εργαλείο για μια σειρά θέματα που μας απασχολούν και στην Πελοπόννησο. Έχουμε πει την τιμή να έχουμε υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό μας και τη Δήμητρα Λιμπεροπούλου, η οποία εκφράζει αυτή τη συνεργασία στον νομό μας με τους οικολόγους πράσινους. Και θα ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα να μας πει δύο λόγια για αυτή την υποψηφιότητα και τη συνεργασία στο αυτό το δύσκολο αγώνα που επιχειρούμε και θέλουμε με φάση θυσία μία τετραετία για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε και αρχίσαμε. Να καλωσορίσω λίγο και τη συνάδελφο Γιάννη Τζιρόνι, που βρίσκεται στην Κορινθία. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση με κορμό του ΣΥΡΙΖΑ και στο σύντομο χρονικό διάστημα που έδωσε τη μάχη για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ και να μην καταρρεύσει, πέτυχε μαζί με τη συμμετοχή των οικολόγων πράσινων σε σημαντικά ζητήματα που αφαιρούν άμεσα το περιβάλλον, να πούμε αναστολή εργασιών στις σχολιές, να πούμε ότι έγινε η ολοκλήρωση του νέου εθνικού σχεδιασμού για τα απορρίμματα, που θα φέρει στο κράτος, ξέρετε, 1-2 ευρώ και 16.000 θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά, θα ήθελα όμως να τα πει περισσότερο ο κ. Τζιρόνις. Και ειδικά για θέματα που αφορούν την περιφέρεια Πελοποννήσου, τα βιώσαμε, τα δουλέψαμε και θα ήθελα να σας τα παρουσιάσει. Φίλες και φίλοι, συντρόφες και συντροφοί, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντρόφους εδώ στην Κόρυφο που με καλέσανε να κάνουμε αυτή τη μικρή συνάντηση. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τους πολίτες. Η κυβέρνηση αυτή, στο ελάχιστο διάστημα που έκατσε στην εξουσία, κατάφερε και έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από το κρίσιμο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, που χωρίς αυτή την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα ήμασταν εκτός ευρώ και με κατεστραμμένη οικονομία, νομίζω ότι και το τελευταίο ευρώ που είχαμε διαθέσιμο, το διαθέσιμο για αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι πάρα πολύ απλό, κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, ότι στη δική μας θητεία ούτε ένα ευρώ δεν κατασπαταλήθηκε σε μεγαλοπολάγους και αυτές τις δίθεν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό που αποκαλεί η Νέα Δημοκρατία η ιδιωτική οικονομία είναι αυτή που κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν είναι ιδιωτική οικονομία, είναι κρατικοδίαιτοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να χτίζουν πάνω σε δημόσια γη, να παίρνουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά να έχουν μοναδικούς πελάτες, τους πολίτες, που χρησιμοποιούν για υπηρεσίες τις οποίες δεν απολαμβάνουν. Να μιλήσω για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο, δεν είναι ποτέ. Να μιλήσω για τους αυτοκινητόδρομους που κόστησαν τρεις φορές πάνω από ό,τι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης σε κόστος. Να μιλήσω για την αγροτική μας παραγωγή η οποία πέθανε, να μιλήσω για τους ορεινούς όγκους οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν, για τα σχολεία που έκλεισαν στα μικρά ορεινά χωριά, να μιλήσω για τις πυρκαγιές που δεν αποκαταστάθηκαν. Θα μπορούσα να λέμε πάρα πολλά με αυτά τα ζητήματα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δώσαμε πολλές μάχες. Ανοίξαμε πάρα πολλά μέτωπα, κάποια τα κλείσαμε, κάποια δεν τα κλείσαμε. Έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο για τους δασικούς εταιρισμούς. Έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες. Έχουμε πολύ σημαντικά ανοίξει διαπραγμάτευση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το εξαμβληματικό νόμο για τη χωροταξία το 4269, που μας τον φόρτωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και επιτρέπει στους εργολάβους να χτίζουν όπου θέλουν και ό,τι θέλουν και την υπόλοιπη κοινωνία να πρέπει να υποτάσσεται στα συμφέροντά τους, εμείς ανοίξαμε τη διαπραγμάτευση με τους καινούργιους θεσμούς, γιατί με την Τρόικα ήταν κλειστή. Ήμασταν δεσμευμένοι, δείτε, να υποσταχτούμε σε αυτό το νόμο. Εμείς το ανοίξαμε αυτό. Σώσαμε το νερό από την ιδιωτικοποίηση. Και φυσικά το εμβληματικό, το αφήνω τελευταία. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει στην Ελλάδα, γυρίζει την Ελλάδα σε μια κατεύθυνση, την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, στη θέση της γραμμικής οικονομίας. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα, μοναδική χώρα και στην Ευρώπη, ακολουθήσαμε το μοντέλο, υπερπαράγω, καταναλώνω, πετάω και γεμίζαμε τον τόπο χωματερές. Αυτό το μοντέλο έχει πεθάνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα μεγάλα φαρονικά δεν γίνονται πουθενά. Αυτή τη στιγμή, ό,τι Ευρώπη γυρίζει στην κυκλική οικονομία, που σημαίνει κάθε υλικό, γυαλί, χαρτί, βιοαπόπλητα, τα τρόφιμά μας, όλα αξιοποιούνται, όλα γίνονται πολύτιμος πόρος. Αυτούς τους πόρους δώσαμε στην κοινωνία και τους πολίτες. Αυτά είχα να πω, αυτά προλάβαμε και κάναμε.
και κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, θέλουμε να συνεχίσουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε, είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που δεν γέννησε τη διαφορά. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι πάρα πολύ απλή. Αυτοί γέννησαν τα μνημόνια. Εμείς το παραδεχόμαστε με τα λάθη στα δυναμία μας. Μπορεί να μην καταφέραμε σε 7 μήνες να βγάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια, αλλά έχουμε δώσει δείγματα γραφής και μπορούμε. Εκείνο το οποίο είπα για τους δρόμους είναι σαφές. Ας έρθει οποιοσδήποτε περιφερειάρχης να μας πει πόσο κοστίζουν οι δρόμοι το χιλιόμετρο στην υπόλοιπη Ευρώπη, αντίστοιχοι ορεινοί δρόμοι, και πόσο κόστος στους δικούς μας πολίτες. Για να καταλάβουμε γιατί έπεσε η χώρα στα βράχια. Το ξαναλέω και το τονίζω. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήρθαν επειδή χρεοκόπησε η Ελλάδα. Τη χρεοκοπία τη δημιούργησαν αυτοί οι πολιτικοί που δεν θέλουν να προηγηθούν για αυτά τα έργα. Εγώ, όσον αφορά τα σκουπίδια, θέλω να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό και οι πολίτες να το βρουν στην καρδιά τους. Αυτή η σύμβαση είναι για 28 χρόνια. Ρωτάω λοιπόν ευθέως και δεν απαντάει ποτέ ο κ. Στατούλης. Πόσα θα πληρώνει ο δημότης της Κορίνθου, πόσα θα πληρώνει η Κόρυφος, η Τρίπολη, η Σπάτη, η Καλαμάτα, το Ξυλόκαστρο, από εδώ και πέρα για τα σκουπίδια, αν γίνει αυτή η σύμβαση. Και γιατί όσο μειώνουμε εμείς τα απορρίμματα, γιατί πια όλος ο πλανήτης πηγαίνει σε μείωση των απορριμμάτων, εμείς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τα ίδια λεφτά. Τα νούμερα να μας πει και εκεί θα αποδειχτεί ότι αυτή είναι η αλυσοδέρνη τους πολίτες σε μια σύμβαση ληστρική. Μια σύμβαση που δίνει τα λεφτά στους μεγαλοεργολάβους. Εμείς δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ στους μεγαλοεργολάβους, αντισταθήκαμε και θα αντισταθούμε. Και να πω κάτι τελευταίο. Τα 900 εκατομμύρια που προβλέπονται από το καινούργιο ΕΣΠΑ για τα απορρίμματα, εμείς θα τα δώσουμε στους δήμους και στους δημότες. Θα τα δώσουμε στους δημάρχους και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, που θα κάνουν μικρές υποδομές αποδοτικότερες από τις υποδομές που δίνουν τα σκούλη. Τέρμα οι παλιόχρονοι, δεν μπορεί να πηγαίνει τα σκουπίδια κόμπε στην παλιόχρονη. Το λέω τόσο απλά, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει, δεν θα γίνει. Όχι και να, εμείς θα αντισταθούμε. Μακάρι να τολμήσει ο κ. Στατούλης, γιατί αυτά τα λέει προεκλογικά, μακάρι να τολμήσει ο κ. Στατούλης να μας καθίσει στο σκαμνί. Εκεί θα φανεί το ποιος έπρεπε να πάει στο σκαμνί. Δεν φοβόμαστε, είμαστε περήφανοι. Και ξέρετε, είμαστε περήφανοι. Εγώ τον ευχαριστώ τον κ. Στατούλη. Γιατί ενώ ο κ. Μεϊμαράκης ενδύεται την προβιά του αμνού και παριστάνει το συνενετικό, την ίδια ώρα μέσα σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δηλαδή εκεί που δεν επιτρέπεται να γίνονται τις πολιτικές αποφάσεις, προσπαθούν νύχτα να κλειδώσουν τις συμβάσεις. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το είπα και στον κύριο Υπουργό Παιδιαδίου μου Σουρούλη. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Περιμένετε 15 μέρες μετά τις εκλογές να ξεκαθαρίσουν όλα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι πολίτες να αλυσοδεθούν σε τέτοιες συμβάσεις εν μέσω υπηρεσιακής κυβέρνησης. Δεν θα το αφήσουμε. Άρα ο κύριος Στατούλης πραγματικά είναι η ειλικρινέστερη έκφραση της αμετανόητης Νέας Δημοκρατίας. Είναι η έκφραση των ανθρώπων που έδιναν τον πλούτο της χώρας στους μεγαλοεργολάβους. Ωραία, μια και είπατε για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μεϊμεράκης διαδίδει ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κυβέρνηση απέδειξε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Καταρχάς, σας μιλάει ένας άνθρωπος από ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, το κόμμα των Δημολόγων Πράσινων, που χωρίς καμία μα καμία δέσμευση μας κάλεσε να συγκυβερνήσουμε. Κάλεσε εμένα να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο περιβάλλοντος. Πολλοί άλλοι υπουργοί, ο πιο εμβληματικός, θα πω για να μην τα δικήσω τους άλλους, ο κ. Νικολούδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος υπουργός για τη διαφθορά, ήταν ένας εξέχων δικαστικός που δώσει μάχη στη διαφθορά. Δεν είναι μέλος κανένας κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με ένα δεξιό κόμμα το οποίο αντιστάθηκε σε αυτούς τους μεγαλοεργολάβους, με τους ΑΝΕΛ. Άρα εμείς αποδείξαμε ότι ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Εμείς οι Πολόνοι έχουμε στην κουλτούρα μας την συνεργασία. Αλλά με μία διαφορά. Συνεργασία με οποιονδήποτε άνθρωπο που θα βγει δεξιό, φιλελεύθερο, αριστερό, σοσιαλδημοκράτη, υπό μία προϋπόθεση. Να είναι αυτοί που θα πούνε, ξεκόβουμε το παρελθόν, καταγγέλνω τους μεγαλοεργολάβους, καταγγέλνω όλες τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στα βράχια και πάμε διαφορετικά μπροστά. Πάμε για το καινούριο. Στο καινούριο χωράνε όλοι. Αρκεί να είναι δεμένοι στο άρμα του παρελθόντος. Να μην είναι δεμένοι στα μεγαλοσυμφέροντα που ρήμαξαν τη χώρα.